Αυτό το οποίο κάνουμε σαν περιφέρεια και είναι ένα δύσκολο project, πραγματικά εμπλέκονται πάρα πολλοί φορείς και γι' αυτό κάνουμε και αυτή την ομάδα εργασίας που συμμετέχουν και οι εκπρόσωποι, ο κύριος Τριανταφυλλίδης από την Εφορία Αρχαιοτήτων, η κυρία Φράγκο από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων, οι υπάλληλοι από τη Διεύθυνση του Δήμου Μυτιλίνης, τα τεχνικά στελέχη από την περιφέρεια. Και φορείς ήταν και εκπρόσωποι των φορέων της περιοχής ήταν χτες, οι οποίοι το πονάνε. Φαντάζομαι και εσείς το ίδιο, αφού δείξατε και την καταγωγή και το ξέρετε από εκεί. Λοιπόν, αυτό το οποίο χτες προέκυψε είναι ότι στο πλαίσιο της αξιοποίησης και για να έχουμε έναν ολοκληρωμένο φάκελο μετά από πάρα πολλά χρόνια για την περιοχή αυτή, αποφασίσαμε να τρέξουμε έναν πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό με σκοπό την αξιοποίηση τόσο του διατηρηταίου κτηρίου του Σάρλιτζα, αλλά γενικά και του οικοπαίδου, για να μας ακούνε και οι ακροατές μας, μιλάμε για ένα οικόπεδο περίπου στα 20 στρέμματα, το οποίο μέσα έχει και αρχαία ευρήματα, έχει και το όμορφο συντριβάνι, το οποίο λέτε και ακόμα έχει διατηρηθεί, αλλά υπάρχει και δυνατότητα επιπλέον δόμησης από ένα παλιό βασιλικό διάταγμα του 1954 που είναι ακόμα σε ισχύ. Και πάνω εκεί λοιπόν θα βγει ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός στον αέρα με σκοπό να γίνει και θερμαλιστικό κέντρο, ενώ οι προτάσεις που θα έρθουν στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, αλλά παράλληλα και ένα πολιτιστικό κέντρο το οποίο θα είναι το υπάρχον διατηρηταίο μνημείο. Ένα συνδυασμός δηλαδή αυτών των δύο. Αυτή τη στιγμή αποφασίστηκε χτες, δόθηκε η έγκριση του σχεδίου της προκήρυξης έτσι από την Επιτροπή αυτή. Τώρα αμέσως μετά το Πάσχα θα σταλούν από την Υπηρεσία της Περιφέρειας προς το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων και το Κεντρικό Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο, γιατί ως ιστορικό διατηρηταίο μνημείο που είναι αυτό, καθώς και ο χώρος του, θέλει εγκρίσεις από αυτές τις υπηρεσίες, από αυτά τα όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού. Το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων θα εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης, για να καταλάβω. Ακριβώς, και τη φιλοσοφία του διαγωνισμού και τα σχέδια. Ο διαγωνισμός συνοδεύεται από αρκετά σχέδια και χρειάζεται την προέγκριση από αυτά τα συμβούλια. Ναι, δεν περνάει από εδώ, από τα τοπικά συμβούλια, τέτοιου είδους παρεμβάσεις για τέτοια κτίρια, είναι από την Αθήνα. Πιστεύετε ότι θα προχωρήσει γρήγορα? Ναι. Ξέρετε γιατί σας το λέω και γιατί διστάζω, γιατί πολλές φορές έχει εκφραστεί η βούληση το Σάλτζα να αναστηλωθεί, να παραδοθεί προς χρήση, αλλά για κάποιο ανεξήγητο λόγο, για πολλούς τέλος πάντων, σου βάλουμε εντός εισαγωγικών, ποτέ αυτά τα σχέδια δεν ολοκληρώνονταν. Είσαστε αισιόδοξος ότι τώρα είμαστε, ότι θα οδηγηθεί προς επίλυση το όλο ζήτημα? Να σας πω, καταρχάς είμαι φύση αισιόδοξος άνθρωπος, αλλά εκτός αυτού νομίζω ότι το Υπουργείο Πολιτισμού, ακριβώς επειδή όπως το είπατε γνωρίζουν το Σάλτζα, δεν είναι κάτι άγνωστο, δεν είναι μια διαδικασία. Όχι, για βέβαια. Ένα άγνωστο κτίριο, είναι η φήμη του ξεπερνάει ακόμα και την πανελλήνια εμβέλεια. Έχουν γίνει δεκάδες συσκέψεις γι' αυτό. Ακριβώς, υπάρχουν και φορείς που προστασίας αρχιτεκτονικής κληρονομιάς που δεν είναι εδώ αλλά στην Αθήνα και στέλνουν υπομνήματα και όλα αυτά, νομίζω ότι θα το δουν ζεστά. Και θα το βάλουν άμεσα σε συνεδρίαση να εγκριθεί. Στη συνέχεια ο διαγωνισμός αυτός θα είναι για ένα διάστημα 3 με 4 μηνών στον αέρα, με σκοπό να προετοιμαστούν οι προτάσεις. Θα ακολουθήσει η διαδικασία των απονομών, των βραβείων και η στόχευση είναι εκείνος ο οποίος, ο μελετητής ο οποίος θα πάρει το πρώτο βραβείο, να προχωρήσει αργότερα και στην οριστική μελέτη εφαρμογής ώστε να μην χάνουμε χρόνο. Υπάρχουν μια τέτοια διαδικασία από το νομοθετικό πλαίσιο. Να γίνει δηλαδή και ο ανάδοχος του έργου, έτσι. Ανάδοχος της οριστικής μελέτης. Της οριστικής μελέτης, ακριβώς. Ακριβώς, όπως είναι.